καλοκαίρι. Θέλω να σταθούμε λιγάκι στη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως να σχολιάσουμε τα γεγονότα αυτά τα οποία ζήσαμε το τελευταίο διάστημα με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης μαζί μας. Κύριε Κόκαλη, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Ποφάτη, καλημέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα τα πούμε με την δική σας συνδρομή αυτού του διαλόγου. Θα μάθουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές. Ξέρουμε ότι έχετε ασχοληθεί. Δώστε μας λοιπόν τα φώτα σας. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ευρώπη σε κεντρικό επίπεδο, ούτως ώστε οι χώρες μέλη της, όταν αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, να πούνε ότι δεν είμαστε μόνες μας, είναι κι άλλοι εδώ. Ελάτε. Νομίζω ότι, κύριε Ποφαντή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή είναι μια παγκόσμια κρίση, μια κρίση, θα έλεγα, δημόσιας υγείας, η οποία έχει ξεφύγει από τον ελεγχό μας. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ μιλάει για την εποχή του παγκόσμιου κοκλασμού, πέραν από την υπερθέρμανση, και επομένως όλες οι χώρες του κόσμου, στα πλαίσια της συνθήκης των Παρισίων, πρώτα απ' όλα και κυρίαρχα, έχουν συμφωνήσει στην κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, διότι η χρήση των ορυκτών καυσίμων είναι αυτή που ανεβάζει το θερμοστάτη και δημιουργεί και την αποσταθεροποίηση του κλίματος, αλλά και τις μεγάλες αυτές διάρκειες καύσωνα, αλλά και άλλα φαινόμενα, πλημμύρες, ρημοποίηση τα λοιπά. Η κυρίαρχη λοιπόν πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε σε αυτή τη θητεία είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, είναι ο κλιματικός νόμος, ο οποίος δεσμεύει την Ένωση σε μηδενικό άνθρακα το 50 και άρα λιγότερο από 55% μείωση μέχρι το 2030, αύριο. Και πέραν αυτού όμως υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται και αφορά την προσαρμογή στο σημείο στο οποίο θα φτάσουμε, το οποίο θα είναι ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός από αυτόν για τον οποίο έχουμε δημιουργήσει το σύνολο των υποδομών μας, είτε αυτές είναι φυσικές υποδομές, δρόμοι, αεροδρόμια, αγωγή ομβρίων, αντιπλημμυρικά κτλ., είτε είναι άλλες υποδομές όπως δασικές υπηρεσίες, πυροσβεστικές, νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια της Ευρώπης. Ξέρετε όμως τι λένε οι Ευρωπαίοι πολίτες, ότι η Ευρώπη τρέχει για την πράσινη ανάπτυξη, να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, την επίπτωση την ανθρώπινη στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στο περιβάλλον. Η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία, η μεγάλη άλλη κολοσσή της Ινδίας και βεβαίως της Ανατολής. Γιατί δεν προσαρμόζονται και τρέχουμε εμείς πρώτοι? Κύριε Ποφάντη, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Με την εξαίρεση της Ρωσίας, η οποία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ενός πετροκράτους που βασίζεται στους υδρογονάνθρακες και δεν έχει αναπτύξει την οικονομία του, και οι ΗΠΑ από τότε που έχασε ο κύριος Τραμπ έχουν κάνει τεράστια βήματα, έχουν δεσμευτεί σε μηδενικό άνθρακα το 2050, έχουν κάνει το τεράστιο πρόγραμμα του Inflation Reduction Act με περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε επενδύσεις για αυτή την ιστορία, και η Ινδία έχει δεσμευτεί για το 2070 και η Κίνα έχει δεσμευτεί για το 2060. Η Κίνα είναι, θα έλεγα, μακράν ο πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση, και το κάνουν αυτό γιατί, κύριε Ποφάντη, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο πλανήτης και το περιβάλλον δεν έχουν κανένα πραγματικό πρόβλημα. Εμείς όμως έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και, το παραλαμβάνω, έχουμε πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και ως εκ τούτου η παγκόσμια συνεργασία νομίζω ότι προχωράει. Δεν προχωράει όσο γρήγορα θα έπρεπε σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα ως προς την δυνατότητα της ατμόσφαιρας να συγκρατήσει αέρα του θερμοκηπίου. Προχωράει όμως πολύ περισσότερο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Είναι αρκετά γρήγορα? Δυστυχώς φαίνεται πως όχι. Φαίνεται ότι τα φαινόμενα που περιμέναμε το 2050. Είδατε τι έγινε στην Ελλάδα φέτος? Δεν χρειάζεται. Παράδειγμα είμαστε. Ιταλία, Γαλλία, Νότος, Ισπανία. Μην κοιτάξετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, κοιτάξτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κίνα και θα καταλάβετε γιατί παίρνονται αυτά τα επίγοντα μέτρα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα. Κύριε Γουγάλη, ψάχνουμε να βρούμε αν πήγε κάτι λάθος ή αν είναι όλο αυτό αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Η πατρίδα καίγεται τις τελευταίες 10-11 μέρες, 2 εβδομάδες με πολύ ισχυρό καύσωνα. Πάρα πολλές εστίες, πολλές εστίες πυρκαγιών, συνδρομή βεβαίως από άλλες γειτονικές χώρες και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Μια εξήγηση θα ήθελα να ακούσω από εσάς. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να προσπαθήσω και στο κλίμα που είναι το σωστό
απέναντι σε αυτή την καταστροφή η οποία μας απειλεί όλους, θα προσπαθήσω να μην είναι αντιπολιτευτικός ο λόγος μου, όμως θα... Ό,τι θέλετε να πείτε. Ό,τι θέλετε να πείτε. Ό,τι θέλετε να πείτε. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος το 1998 με την κατάργηση της ειδικής υπηρεσίας. Ναι. Μιας ειδικής υπηρεσίας η οποία συντονίζει όλη τη χρονιά, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της μελέτης των δασών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αλλά και στην Πορτογαλία πλέον, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, με λιγότερα μέσα από εμάς και με πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στη χώρα μας έχουν καεί φέτος 400.000 στρέμματα, περισσότερα από το μέσο όρο ήδη στη μέση της εμπειρικής περίοδου. Μην ξεχνάτε ότι ο Αύγουστος δεν ξέρουμε τι θα φέρει. Ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος στην ιστορία του πλανήτη των τελευταίων 200 χρόνων. Ναι. Δεν ξέρουμε ο Αύγουστος τι θα φέρει. Επομένως, μπορούμε κάθε χρόνο η Ελλάδα να χάνει 400.000 στρέμματα. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Συγγνώμη, δηλαδή δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Αλλάζει είναι το περιβάλλον μας. Είναι η ζωή μας όλοι, δεν το συζητάμε. Είναι σαφές. Επομένως, νομίζω ότι το δόγμα του εκενώστε και αποζημιώστε εγείρει και ένα ζήτημα και αν μπορούμε να τα κενώσουμε όλα, αλλά και αν μπορούμε να τα αποζημιώσουμε. Αυτή είναι η συζήτηση περί ζημιών και απολειών, η οποία είναι πολύ σημαντική στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, ποιος πληρώνει αυτά που καίγονται. Διότι, να σας δώσω ένα παράδειγμα της Βορείας Εύβοιας, που ήταν η πρώτη περιοχή ζημίας και απώλειας, όπου προφανώς δεν μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να έρθει να επενδύσει για την αποκατάσταση της Βόρειας Εύβοιας, ούτε φταίνε σε κάτι οι άνθρωποι στη Βόρεια Εύβοια. Ναι. Υπάρχει μια κυβερνητική αδράνεια ετών, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δημόσιες επενδύσεις. Αυτές οι δημόσιες επενδύσεις θα προσμετρώνται στο έλλειμμα για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, την οποία συζητάμε τώρα, ή όχι. Είναι λοιπόν μεγάλα ζητήματα αλλαγών. Φέρτε στο μυαλό σας επίσης το ζήτημα του ΕΛΓΑ, όπου με τις καταστροφές και τις αναταράξεις που φέρνει η κλιματική κρίση στην Γεωργία, οι αποζημιώσεις πλέον έχουν εκτιναχτεί. Πόσο θα μπορέσει αυτό το σύστημα με την παρούσα κατάσταση. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι το πόρισμα Goldamer του 2019 περιγράφει πάρα πολύ την κατάσταση. Το καινούριο πόρισμα της Ακαδημίας Αθηνών του 2023 του κ. Ζερεφού επίσης μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να επενδύσουμε στην προσαρμογή, στην ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτές τις κρίσεις. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με μια πολιτική γενναιότητα. Και με συμφωνία των κομμάτων, έτσι. Συμφωνία των κομμάτων. Ιδανικά βεβαίως, απέναντι σε αυτή την κατάσταση βεβαίως. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά την οικονομία μας. Σωστά. Να σας δώσω για παράδειγμα τη γνώση που έχουμε ότι στα επόμενα 60 χρόνια θα έχουμε ζημίες 700 δισεκατομμύριων ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι δύο φορές το χρέος. Το εθνικό χρέος είναι το μεγαλύτερο στον πλανήτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να πάρουν δυνατές αποφάσεις. Σωστά. Και θα πρέπει, αυτό σημαίνει όμως συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρώσουν τα σχέδια προσαρμογής οι περιφέρειες μετά από τόσα χρόνια. Σημαίνει ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει αν θα ψηφίζει υπέρ της αποκατάστασης φύσης ή κατά. Εάν θα κάνει εξορίξεις ή δεν θα κάνει. Μας φίξατε λίγο το στομάχι τώρα με τα οικονομικά, έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι οικονομικό το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, πρόβλημα δημόσιας υγείας, είναι πρόβλημα προστασίας του πληθυσμού και της και της ζωής, της ζωής και του πολιτισμού εν τέλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Κοκαλή. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, ευρωβουλευτής.